Yes. Turn around. My name is Giorgos Giakoumakis, and I'm one of GG's best friends. My name is Stelios Skouradakis, and I'm the best friend GG. Giorgos, for us, is a very important person. To GG, είμαστε από πολύ μικρή ηλικία, από το σχολείο, από 6 years old. We are 5 guys all together until now. Κάποιοι ήρθαν πιο μετά, κάποιοι είμαστε από πολύ μικροί, όπως λόγω της περιοχής μας στην Αλικαρνασσό, που πηγαίναμε σχολείο. Δεν άλλαξε καθόλου, γι' αυτό είμαστε κολλητοί, ακόμα και τώρα που είμαστε 30 χρονών όλοι. He's not only a very good football player, okay, we know, it's a striker, but this guy is a striker of, for a life, and day per day make us more proud. Έχουμε γνωριστεί σε όλα τα στάδια της ζωής μέχρι και τώρα. Στο σχολείο, στην εφηβική, στα φοιτητικά μας χρόνια. Τόσο βέβαια στο ποδόσφαιρο, γιατί ήταν από μικρός στην μπάλα. Στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο. Δεν πειράζει, έχω τους κολλητούς μου να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Το ίδιο κάνει. Είχαμε διαφορετικά σχολεία. Δεν πήγαινα στο σχολείο όπως πήγαινε ο Γιώργος μαζί και κάθονται στο ίδιο θρανείο. Αλλά εμείς ήμασταν κάθε απόγευμα μαζί, κάθε βράδυ μαζί, διότι τα σπίτια μας ήταν κοντά. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Οπότε είχαμε πιο πολύ την παρέα εμείς μεταξύ μας και κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και τώρα προσπαθούμε να το χρόνο, την απόσταση να τη μειώσουμε, να κάνουμε πράγματα ή όποτε συναντηθούμε. Αυτό, είμαστε... Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να έχουν τέτοιους φίλους. Όλοι. Υγιείς φίλους. When Giorgos first time told me that wanted to came there, I think about that, okay, it's too far away from here. But if you feel good, if you feel nice with this idea, but okay, everybody of us, we are with you. Okay, it's difficult for us, it's difficult for him. We try to keep our relationship in a good level. From Giorgos, we love this place. Giorgos told us the best for this place and for your team. We are a fan of your team now. And we hope for best things to your team with our guy. Όταν μας πήρε τηλέφωνο η Σόλια, η γυναίκα του, που είχε μιλήσει με τους παράγοντες από την ομάδα της Ατλάντα, και μου λέει ότι υπάρχει αυτό το πλάνο, αυτή η έκπληξη να κάνουμε στο Γιώργο και ότι θέλουμε να έρθετε να κάνουμε την έκπληξη. Εγώ προσωπικά δεν το πίστευα. Της έλεγα, μου κάνεις πλάκα. Είναι τρελό. Επειδή το όνειρό μου είναι η Αμερική, να πήγαινα μια φορά στη ζωή μου στην Αμερική, όταν μου το είπε, εγώ νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα, γιατί εντάξει, ο Γιώργος ήταν ήδη 4 μήνες λόγω της μεταγραφής από την προηγούμενη ομάδα που ήταν στη Σκωτία. Και λέω, εντάξει, τόσο κοντινό χρονικό διάστημα να μας καλέσουν παράγοντες τώρα της ομάδας να πάμε στην Αμερική. Μετά είδα ότι το έλεγε σοβαρά και μου το ξαναέλεγε. Και έτσι λέω, είναι αλήθεια, δεν μου κάνει πλάκα. Μου λέει, όχι, είναι αλήθεια. Θα έρθει μαζί με τον Γιώργο. Τον πήρα τηλέφωνο. Τον Γιώργο και του λέω, πάμε Αμερική, πάμε Αμερική. Ούτε ο Γιώργος το πίστευε, δηλαδή ένα πίστευτο πράγμα. Μου λέει, θα πάμε όντως Αμερική. Του λέω, ναι, αυτό που μας λέει η Σόνια, ότι θα πάμε Αμερική. Δηλαδή, τρελό πράγμα, θα φτάξουμε βέβαια στην Αμερική με το καλό. Θα μπούμε στο γήπεδο, ο Γιώργος δεν ξέρει τίποτα, πραγματικά δεν ξέρει τίποτα. Και μια στιγμή εκεί που θα, μέσα στο γήπεδο, που θα είναι εκεί χιλιάδες κόσμο, φίλαθλοι της ομάδας, μια στιγμή εμείς
επειδή θα έρθουμε από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, από τόσο μακριά, και θα σκάσουμε μπροστά του και θα πάθουμε σοκ. Δηλαδή, και εμείς θα πάθουμε, αλλά αυτός θα πάθει πολύ περισσότερο, διότι δεν ξέρει τίποτα, δεν έχει υποψιαστεί τίποτα. Το έχουμε δουλέψει τόσο καλά να μην, να μην καταλάβει το παραμικρό και χαλάσουμε την έκπληξη όλοι που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί. Ερχόμαστε, αδερφέ. We are coming. Ερχόμαστε, Αμερική, USA. Θα μας δεις μπροστά σου. That's all. I'm nervous. You're nervous? Yes. Look this one. We're going with Delta. Delta? Okay, okay. That's it, my friend. Κάτσε μου σκούπα, μου πέει, κάτσε μου. It's beautiful, it's amazing. It's unbelievable. No, I'm really nervous.